μαρκάνω κοντά στον Μπέρ. Ο Μπράνιτς κάνει το σούτ στα δίχτυα. 0-1 ο Παναθηναϊκός στο 45 με τον Μπράνιτς. Να επωφεληθεί ο Μπέργκ που έφτασε πρώτος και πήρα τον Παπαδόπουλο. 0-2. Γκολ ο Μπέργκ. Ο Καρέλης εκτέλεσε η μπάρα στα δίχτυα. Ο Αμπέντ 3-0 στο 89. Στην κόντρα με την πάσα για τον Περέιρα, ανεβαίνει πάλι ο Σαλμπικίδης. Το σούτ, η μπάλα γκολ! Φοβερό γκολ στο 50, Περέιρα! Στάμε τον Diego Μπίσεσβαρ να ανεβάζει τον Βιερίνια. Σούτ του Βιερίνια, μεγάλη η έναρξη του μάτς για τον ΠΑΟΚ. Με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα. Κενό από την αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού, βγαίνει πρώτος ο Γιακουμάκης στο γύρισμα του Γκάλο. Πολύ ωραία βγήκε από εκεί ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, η σέντρα Γιαννιώτης χάνει την μπάλα, αυτό γκολ. Ναρι Μπάρκα, η τάπα του Γκίς πάνω στον Αγραβάνη, με τα πλοκάμια του ο Σίγκλετον, η συνεργασία των δύο, το κάρφωμα στον ευνηδιασμό από τον Γκρι Σίγκλετον. Η κατάσταση με τον κίνδυνο να βγει εκτός ελέγχου και με τα μπουμπουνιτά που ακούτε και με τις φωτιές. Σπανούλης. Παναθηναϊκός αποχωρεί. Κάθε ομάδας, ο Ολυμπιακός έζησε αυτές τις στιγμές δύο χρόνια. Παναθηναϊκός τις ξαναζεί μετά τα δυο άγωνα χρόνια. Αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να ακούμε κιόλας πέρα. Ελπίζω να μην εφαρμοστεί ο αθλητικός νόμος. Ελπίζω να μην τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός, γιατί εμείς γουστάρουμε να ερχόμαστε να τους κερδίζουμε εδώ μέσα. Μιλάει ο κύριος Κοτσόνης με τον κύριο Μαρινάκη. Βιταμή. Τι έχουμε? Κοίταξε, έχω 2-3 πραγματάκια να σου πω. Αυτό με τη δουλειά, τι είναι αυτό τώρα? Να, αυτό θέλω να σου πω. Τι είναι, περί τίνος πρόκειται? Έχω βρει άκρη εκεί πέρα. Πού? Στο Ντουμπάι. Με ποιον? Θα κατεβάσουμε ένα βαποράκι, ένα χιλιαράκι που έχει εδώ πέρα ο Πάνος Φάρος, ο Πάνος που καθόταν από πίσω μας. Εντάξει. Και θα μαζεύουμε πετρελαιάκι από τους Ιρανούς ψαράδες. Αυτά είναι παπαριές. Η συμφωνία προέβλεπε τέτοιες προϋποθέσεις? Εσύ που έκανες τη συμφωνία ήξερες κάτι τέτοιο? Μάλλον πρέπει να σκοτώσουμε αρχοντάκι. Μην τον υποστηρίζεις, σε παρακαλώ. Είναι γελίο και συχαμένο υποκείμενο. Έλα αδελφέ μου, τα βρήκα σήμερα, τα πήρα. Τι? Εμίλιο Κοτσόνης, τα φάρμακα τα έχεις? Τα έχω. Τέλεια. Έλα Εμιλία μου, αγοράκι μου, τα δείγματα πήγαν κάτω? Ποια δείγματα? Σαπούνια. Ποια? Τα σαπούνια. Μέχρι που ήμουν στο γάμο δεν είχε πάει τίποτα. Και δεν μπορείς να τους βοηθήσεις από εκεί πέρα εσύ? Και πώς να τους βοηθήσω αδελφέ μου, αφού δεν έχουν πάει τα δείγματα εκεί? Αφού ήθελαν κάτι χαρτιά. Δεν θέλουν κάτι χαρτιά? Τι θέλουν κάτι χαρτιά? Δεν είναι δικό τους το τελωνείο εκεί πέρα? Όχι, είναι δικό τους. Δικά τους καθαρά, 100%. Ζητάνε χαρτιά από το εργοστάσιο. Yeah. Τι ραντεβού έχεις στην Αγία Παρασκευή, μπορείς να μου πεις? Στο σπίτι το οποίο βρέθηκε ο μισός τόνος, yeah, έτσι. Γιαννουσάκης, έχω ραντεβού με έναν τύπο για το Ντουμπάι. Κοτσόνης, τι? Γιαννουσάκης, για το καράβι ρε. Κοτσόνης, έχει δικό του αυτός? Γιαννουσάκης, ναι. Κοτσόνης, α. Τι, για τη δουλειά μας? Τι ραντεβού να έχω δηλαδή? Α, καλά. Ποτέ μη κάνεις με αυτόν. Είναι λαθρέμπορος βαρβάτος. Εμίλιος, ναι. Άγνωστος, κάποια στιγμή θα μπλέξεις. Εμίλιος, ναι. Και τελικά έβλεξε. Μπορείς να μου βγάλεις για ένα χιλαρικάκι, για ένα βαποράκι που έχουμε μικρό, ένα τανκεράκι, μια χρονονάβλωση για ένα χρόνο? Ότι θα δουλεύει εκεί πέρα κάτω στον κόλπο του Ομάν για να πάρει πετρέλαια, να σηκωθεί να φύγει. Τι θες ακριβώς? Δεν κατάλαβα. Κοτσόνης, ένα ψεύτικο ναυλοσύμφωνο θέλω, μωρέ. Χρήστος, θα πρέπει να το κοιτάξω αυτό. Αχμάντ, Εμίλιέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει να έρθει και το email από τον κύριο Μαρινάκη, στον Σουλεϊμάν. Δεν έχει πάει. Εμίλιος, εντάξει αγόρι μου. Αχμάντ, σε παρακαλώ. Είναι εδώ αύριο. Πρέπει οπωσδήποτε το πρωί να φύγει το email που ετοιμάζουμε ένα μικρό βαποράκι να φύγει για κάτω, για τον κόλπο. Έχουμε δουλίτσες εδώ. Αεροσυνοδός.
Πόσα καράβια έχει ο Μαρινάκης? Ο Μαρινάκης έχει καμιά πενταριά, απαντά ο Εμίλιος Κοτσόνης. Έχω προχωρήσει τη δουλειά για τον ανεφοδιασμό στη Φουτζέιρα, είναι λιμάνι στο Ντουμπάι. Έχω βρει πλοίο, έχω βρει ανθρώπους. Θέλω να τα δεις και να τα εγκρίνεις, Βαγγέλη. Άμα είναι τέλος του μήνα, να πάω κάτω να ξεκινήσουμε. Κοντέ, ακούς! Μεγαλύτερος κοπρίτης από το Μαρινάκι δεν υπάρχει. Μεγαλύτερος κοπρίτης από το Μαρινάκι δεν υπάρχει. Θα σου κάψω το μαγαζί. Ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης θα πει. Ναι, ποιος? Ο κύριος Μαρινάκης. Αυτός. Τώρα θα έχει αρχίσει τα χάπια και ξέρεις γιατί αυτός θα μου κάνει μήνυση. Όταν πίνει ψευδίζει κιόλας. Ναι. Μετά πήρε με τον Μαρινάκι μαζί ή όχι? Σας εξηγώ. Όχι. Αυτό που εγώ γνωρίζω και αυτό που έχει μεταφέρει ο εντολέας μου είναι το τηλέφωνο το δικό σας το Σάββατο. Όχι, μετά με πήρε, έχω τους αριθμούς, με πήρε με τον Μαρινάκι ή όχι? Πού να το... Τι είναι αυτά που λέτε? Αυτό ρωτά. Άντε ρε, να σου πω κάτι ρε δικηγόρε. Κάνε μου μήνυση. Είσαστε αδελφούλες. Σας παρακαλώ. Αδελφούλες και τελείωσε. Έχει το μυαλό από εκεί. Σας παρακαλώ. Έχει το μυαλό από εκεί. Σας παρακαλώ. Ντροπή σου αδελφούλα. Μαρινάκι. Θα εξανιστείς. Εγώ δεν πήγα να βάλω 500 εκατομμύρια για να φάω τη Βύση που δεν έφαγε ούτε γλυφιτζούρι και τάχα. Έκανε και το θεατρικό επιχειρηματία. Τα ξέρεις αυτά? Α, να σου πω και κάτι άλλο που δεν ξέρεις. Δεν πληρώνω και κανένα. Τώρα έχω όλα τα χαρτιά. Έφτιαξε, έβαλε αλεξίσφαιρα τζάμια στο σκάφος. Απ' τη μία μεριά είναι αλεξίσφαιρα, απ' την άλλη όχι. Γιατί δεν τα πλήρωσε. Δεν πληρώνει κανέναν, ναι. Ας κατεβείς κάτω στο λιμάνι να μάθεις. Ερχόμαστε εδώ στην ουσία, Capital, η εταιρεία του. Έγραφα να τα κρατήσεις και άμα θέλεις βγάλει τα. Πόσα χρωστάει? 617 εκατομμύρια. Αφού είναι τόσο υγιής επιχειρηματίας, γιατί χρησιμοποιεί τα λεφτά, άρα τα βαπόρια δεν είναι δικά του. Είναι της Κάπιτα, ξέρεις, με τις τράπεζες. Εδώ είναι επίσημο έγγραφο δικό του. Να τα βλέπει ο κόσμος. Γιατί αυτός τώρα ζει μόνο από το ποδόσφαιρο. Α, θα σου πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν έχω καμία κατηγορία, κύριε Θωμαίδη, στη ζωή μου. Αυτός είναι αρχηγός. Πρόσεξε, έχει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να δικαστεί. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι υπόδικος. Είναι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Τώρα θα τον πάω εγώ για χειραγώγηση μετοχών, θα γράψω στην Αμερική. Κάνε μου μήνυση, Μαρινάκη. Να μας πει λοιπόν αυτός ο πρόεδρος γιατί δεν έχει πληρώσει την Εθνική Τράπεζα στον Καραϊσκάκη δύο χρόνια. Πήρε το χήπεδο τσάμπα, το βρήκε από τον Κόκαλη το μεγάλο, που είναι φίλος μου, και τον πήρε δύο χρόνια. Εδώ δεν έχει επέμβει ο εισαγγελέας. Πήγε να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Εθνική, δεν έχει δώσει τα 40 εκατομμύρια. Εκεί. Αυτός είναι ο πρόεδρός σας, μπουρδελοκάναλο. Καλό εμφανισμό μου, νόπανά, και σε εσάς και στο βρωμοσωματείο του πρεζέμπορα προέδρου σας. Μπάσταρδα.